Τώρα η παράταξη της ΑΕΛ, η ενδεκάδα με τερματοφύλακα τον Καβουσάκη σε ένα 4-3-3. Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν ο Βέρτζος με τον Γιωβάνοβιτς. Στα άκρα δεξιά ο Νικολακάκης, αριστερά ο Κοντοχρήστος. Αμυντικά χαφ Αναστασόπουλος και Μπανούσης, μπροστά τους επιτελικός ο Λαμπρόπουλος. Πάτο και Μπουντόπουλος στα άκρα της επίθεσης, Μπόγιοβιτς στην κορυφή. Μια έκπληξη από τον Ντόνστανιτς, μένει στον πάγκο ο Μαρουκάκης. Ξενοδόχοβο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Μονιάκης και αυτός έμεινε στον πάγκο, όπως και ο Ναγιάρ και ο Ουρτάδο. Και ακόμη οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να υπολογίζει ο Ντόνστανιτς είναι ο Χοτζάλη και ο Κομεσίδης. Ο τερματοφύλακας λοιπόν Αθανασίου, Γρομιτσάρης και Αλάλμπη στο κέντρο της άμυνας. Γιαλούς δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Παμλίδης και Κούρτς αμυντικά χαφ στα άκρα της μεσαίας γραμμής, το Ματάς και Μπουρσέλης. Αυγενικού το Δεκάρη και Στεφάνοβιτς μπροστά. 4-4-1-1. Η αναπληρωματική για τον Γιάσμιν Κοβέλιτς, ο Δερμιτζάκης, ο τερματοφύλακας Γενιτσαρίδης, ο Σάντος, ο Τόμας, Φουκαράκης, Κάλε, Γαρεφαλάκης και Έλτον Περέιρα. Η Λάρισα, η οποία νίκησε στην πρεμιέρα τη Λαμία, συνέχισε με ένα δεύτερο άσο, μια νίκη επί της ομάδας Ελευσίνας του Νεοφώτης του Πανελευσινιακού και πήρε διπλό και στην έδρα του Πανεγιάλου. Η σέντρα για τον Μπόγιοβιτς, το σουτ του Νικολακάκη, απομακρύνεται την μπάλα της Λάρισας, τρυπώνει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ. Κοντράρι είναι κόρνερ. Την τελευταία στιγμή έβαλε το σώμα ο Βέρτζος στην προσπάθεια που έκανε ο Παμλίδης. Τον βλέπετε, μπήκε στην περιοχή. Πήγε να βάλει πολλά φάτσα να τη στείλει μετά τον πρώτο δοκάρι. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Μετά, καθώς έχουμε συμπληρώσει το πρώτο 7 λεπτό, να πω ότι ο προπονητής Ράντιο Ντόνστανιτς θέλει να επενδύσει λίγο στη συνεργασία του πάντων με τον Νικολακάκη. Είναι ένα ρίσκο πάντως αυτό με τα τρεξίματα από νωρίς, τα πρεσαρίσματα, διότι οι ομάδες δεν είναι απόλυτα έτοιμες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Η παλιά θα φτάσει στον Μπουντόπουλο. Μπουντόπουλος με τον Στεφάνοβιτς. Το σουτ κοντράρι πάνω στο Βόσνιο. Ξανά Λαμπρόπουλος για την ΑΕΛ. Δεν συμμετέχει ο μπροστά εκεί ο Αναστασόπουλος. Σέντρα για τον Μπόγιοβιτς. Λαμπρόπουλος το σουτ άουτ. Ο Βέρτζος ανέβηκε, η παλιά του για να τρέξει ο Μπόγιοβιτς. Πολύ πλάγια θα προλάβει, γύρισμα προς τον πάτο, Αθανασίου καθαρίζει πρώτου πάτο. Ξανά ο Νικολακάκης. Πάτο, άργησε να το καταλάβει. Πέρασε από τον Κυριακόπουλο πάτο στην περιοχή. Πέφτει ο πάτο κάτω, παίζεται λέει ο Αγγελάκης. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, με τον πάτο να περνάει. Εδώ βρίσκει πρώτα τον πάτο ο Κυριακόπουλος και μετά κλέβει την μπάλα. Τον βρίσκει κάτω χαμηλά, ο Αγγελάκης υπεπέζεται. Προτιμά να γυρίσει πιο πίσω για σιγουριά, Αυγενικού. Σκάβει την μπάλα μπροστά, ο Κούτρης σηκώνει, είναι out. Δεν υπάρχει offside, ήταν καθαρή σύμφωνα με τον βοηθό. Ο Κούτρης χάνει την ευκαιρία, να λοιπόν. Πάρα πολύ ενέργεια ο Εργοτέλης και πάλι μπροστά στην επίθεση σκάβεται η μπάλα για τον Μπουρσέλη, τον πλασέ στη γραμμή μέσα. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί, 0-1 για τον Εργοτέλη από τον Μπουρσέλη. Δείτε ξανά, σκάβεται η μπάλα μπροστά μέσα στους αμυντικούς. Πλασάρι, δεν προλαβαίνει όμως ο Γιωβάνοβιτς παρά την πτώση. Πολύ καλή παλιά, το σκαυτό πλασέ. Δείτε πόσο ωραία πλάσαρε ψηλά και για τον Γιωβάνοβιτς κάπου στο κέντρο Μπανούσης. Τώρα αλλάζει για τον Κοντοχρήστο που έχει το χώρο μπροστά του, αλλά δίστασε αρχικά. Κουντόπουλος, Κοντοχρήστος, στον άξονα ο Κοντοχρήστος συνεχίζει, άνοιξε πολύ το κοντρόλ, προλαβαίνει ο Αθανασίου, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Είναι κεφαλιά του Γιωβάνοβιτς, ο Μπουρσέλης βάζει κάτω. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ τους αντιπάλους και τώρα ξεφεύγει πολύ ωραία, ζητάει μπάλα ο Δωματάς, σέντρα shoot out. Εδώ πήγε να ευνηδιάσει τον Καβουσάκη ο Μπουρσέλης. Κοντοχρήστος στην εκτέλεση με το αριστερό δυνατά για την περιοχή. Πράγματι φτάνει κοντά στην εστία, από κοντά δεν μπορεί ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ ζητάει ανατροπή ο Αγγελάκης και θα δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ξανά η φάση. Δεν μπόρεσε αρχικά ο Βέρτζος. Εδώ πέφτει μόνος του. Από αυτή την οπτική, για να δούμε. Ξανά εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες της Λάρισας. Όχι, όχι. Έχει πέσει κάτω ο Γιαλούσης και πέφτει πάνω του ο Γιωβάνοβιτς. Δεν μπορεί ο Μπουρσέλης. Γρήγορα μπροστά ο Αναστασόπουλος για τον Μπουντόπουλο. Μπουντόπουλος με το Γρομιτσάρι μπαίνει στην περιοχή. Κοφτεί τρίπλα για να ξεφύγει, να κάνει το σουτ. Το κάνει τώρα ο Αθανασίου, διώχνει με τις βροθιές του. Μακριά ο Γρομιτσάρης. Να η καλύτερη φάση για την ΑΕΛ.
Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Εργοτέλη να προηγείται. Πάντα σε διπλή ζώνη άμυνας ο Εργοτέλης, ήταν ένα σχήμα που του βγήκε αμυντικά. Η πάσα θα φτάσει μπροστά στο Λαυρόπουλο. Το γύρισμα δεν είναι καλό. Μπουντόπουλος στο σουτ, κοντράρει πάνω στο Στεφάνοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ένα δεύτερο σουτ από τον Πανούση δεν περνάει. Και η σειρά του Πάτο. Μπαίνει στην περιοχή ο Πάτος, σουτάρει άσχημα. Πάρα πολύ άσχημο τελείωμα και αυτός βιάστηκε. Ο Μπουντόπουλος στην εκτέλεση. Ο Αθανασίου χάνει την μπάλα, είναι κόρνερ. Απ' την άλλη πλευρά. Ο Μπουντόπουλος λοιπόν. Παίρνει ύψος η μπάλα, κεφαλιά από κοντά, είναι out. Κόρνερ, κόρνερ. Κόρνερ. Ο Ουρτάδο θα εκτελέσει το κόρνερ. Κόσμος και Κοσμάκη στην περιοχή του Αθανασίου. Στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά 1-1. Ναγιάρ, ο οποίος μπήκε και με καρφωτή κεφαλιά ισοπαρίζει και λυτρώνει φωνές του Βέλη, τους παίκτες του. Η εκτέλεση του Ουρτάδο, οι δύο αλλαγές του έφεραν την ισοπάρηση. Ουρτάδο και Ναγιάρ. Μόνος το αφύλακτος, 1-1 λοιπόν. Με όλη του την άνεση νίκη των Αθανασίων. Τέλεση δυνατά, ο Αθανασίου μπλοκάρει, όχι, χάνει την μπάλα, είναι γκολ. 2-1 από την ανατροπή από τον Μαρουκάκη, αν δεν κάνω λάθος. Και γίνεται, το έλα να δεις πραγματικά, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να δούμε ξανά τη φάση. Κάνει ο Αθανασίου την μπάλα, μπαίνει ο Μαρουκάκης και τις πρώτες τα δίκαια θεωρούν ότι έκανε επιθετικό φάουλ. Ο Ουρτάδος στον Αθανασίου, φράγμα δηλαδή. Ο Γιωβάνοβιτς, ότι κάνει φράγμα στον Αθανασίου, αυτός ήτανε οι φιλοξενούμενοι. Ο Αθανασίου χάνει την μπάλα, εδώ ότι έβαλε τα χέρια του και τράβηξε τον Αθανασίου. Το γκολ έχει μετρήσει, ο Μαρουκάκης κρίστε σκόρερ και υπογράφει τη νίκη. Έχουν εντύπωση ότι δεν τον ακουμπάει ο Γιωβάνοβιτς, μπορεί να κινείται εκεί αλλά δεν τον ακουμπάει. Φάουλ δεν υπάρχει, έτσι όπως κινήθηκε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Αθανασίου φταίει, έχασε την μπάλα και δεν έμεινε σταθερό, δεν πήγε πάνω του για να τον σταματήσει. Ο Γιωβάνοβιτς κινούνταν, μπορούσε να κινηθεί και ο Αθανασίου. Τέλος από τον Αγγελάκη, το τρίποντο στη Λάρισα που συνεχίζει με τέταρτη νίκη. Αν προλάβουμε τον Αθανασίου Κώστα, είναι στη Φουσούνα, αν προλάβουν να μας πει κάτι, ενώ πανηγυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΛ με τον κόσμο. Λοιπόν, 2-1 λοιπόν, ανατροπή στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρουκάκη να σπρώνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Εργοτέλης φωνάζει για φάουλ του Γιωβάνοβιτς στον Αθανασίου σε αυτή τη φάση, οι παίκτες της ΑΕΛ πανηγυρίζουν. Από το 86 κατάφεραν να γυρίσουν ένα παιχνίδι που φαινόταν να χάνεται και έτσι παραμένουν πρώτοι και αίτητοι στην βαθμολογία. Αλόπιτοι με 12 βαθμούς.